Θέλω λίγο να πάμε στο τουριστικό σκέλος, στο τουριστικό κομμάτι, στο τουριστικό ρεπορτάζ. Είχαμε ένα δημοσίευμα, το οποίο προκύπτει μέσα από στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από τον TripAdvisor. Τι έχουμε? Προσέξτε λίγο. Λοιπόν, στο κομμάτι της γαστρονομίας, δηλαδή στο κομμάτι ότι θα έρθει ένας τουρίστας εδώ, θα έρθει ένας ξένος επισκέπτης, για ποιο λόγο? Για να γνωρίσει τη γαστρονομία της Κρήτης. Σε αυτή την περίπτωση, κορυφαία κριτική κουζίνα, επίσημα στοιχεία του TripAdvisor, μέσα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Στην πρώτη θέση η Ιταλία, δηλαδή οι περισσότεροι προτιμούν την Ιταλία για τη γαστρονομία. Στη δεύτερη θέση, προσέξτε, βρίσκεται η Ελλάδα, αλλά βρίσκεται η Κρήτη, brand name Κρήτη. Οπότε πάρα πολλοί τουρίστες επιχειρούν, επιθυμούν και το πράττουν και έρχονται στην Κρήτη προκειμένου να γνωρίσουν την περίφημη μεσογειακή κουζίνα. Ακολουθεί βέβαια το Βιετνάμ, η Φλωρεντία της Ιταλίας και το Παρίσι της Γαλλίας. Στην πρώτη πεντάδα λοιπόν, στο κομμάτι της δημοφιλούς γαστρονομίας για έναν τουρίστα, βρίσκεται η Κρήτη στη δεύτερη θέση. Και θέλω να πάμε στον κύριο Βαρδάκη, τον κύριο Γιώργο Βαρδάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Νοτιοανατολικής Κρήτης. Την καλησπέρα μας, κύριε Βαρδάκη. Καλή χρονιά να έχουμε, δεν τα έχουμε ξαναπεί τηλεοπτικά. Επίσης μια καλή χρονιά με υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα πρώτο σχόλιο στο μέτωπο των βασικών συμπερασμάτων που προέκυψαν μέσα από την έρευνα του TripAdvisor. Στη γαστρονομία δεύτερη, ναι, Κρήτη, πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλεονέκτημα? Θα θέλαμε καταρχήν να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι οι έρευνες του TripAdvisor δεν είναι έρευνες που βασίζονται σε 50% άτομα. Είναι έρευνες από πάρα πολλά σχόλια πελατών. Πολύ σωστά. Οι οποίοι έχουν επισκεφτεί την Κρήτη, έχουν επισκεφτεί την Κρήτη ή τα υπόλοιπα μέρη και έχουν βαθμολογήσει παροχή υπηρεσιών και ποιότητα φαγητού ή, εν πάση περιπτώσει, το κλίμα που δημιουργεί, το γαστρονομικό κλίμα που δημιουργείται. Και εδώ αποτυπώνεται αυτό που εμείς χρόνια το ξέρουμε, αλλά πρέπει σιγά σιγά και να φαίνεται, η υπεροχή που έχει η Κρήτη και μάλιστα η κρητική διατροφή, η οποία δεν είναι ακριβώς μεσογειακή διατροφή, είναι κάτι τελείως διαφορετικό, είναι πολύ πιο αγνό προϊόν η κρητική διατροφή, και δείχνει ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά να περνάει στον κόσμο. Αν δείτε, πρώτο μέρος θεωρείται η Ρώμη, όχι η Ιταλία, η Ρώμη, σαν πόλη, η οποία έχει μια παράδοση, μια κουλτούρα. Δεύτερη, βγαίνει η Κρήτη. Εδώ έχουμε άλλη μια παρατήρηση να κάνουμε, ότι η Κρήτη θεωρείται ενιαία κατά το TripAdvisor. Και αυτό δείχνει ότι παρά τις διαφορές που υπάρχουν μέσα στην Κρήτη, δηλαδή τελείως διαφορετική είναι η κατάσταση, σαν τοπίο ή σαν, εν πάση περιπτώσει, συνήθεια δυτικά από ό,τι ανατολικά, βλέπουμε ότι την αντιμετωπίζει ενιαία. Το brand name Κρήτη τραβάει. Το brand name Κρήτη δείχνει ότι έχει έτσι πολύ μεγάλη δυναμική και έτσι έρχονται για τα βραβεία, γιατί αυτή είναι μια ουσιαστική βράβευση. Είναι βράβευση που έχει έρθει μετά από επισκέψεις των τουριστών, που είτε στα ξενοδοχεία είτε έξω από τα ξενοδοχεία έχουν γευθεί και έχουν καταλάβει την ποιότητα της κριτικής διατροφής. Ο ρόλος των ξενοδόχων, ο ρόλος των επιχειρηματιών, πόσο καθοριστικός είναι στο κομμάτι πάμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλεονέκτημα που έχει να κάνει με την γαστρονομική μας κουλτούρα? Είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε αρκετά τα τελευταία χρόνια. Βλέπετε ότι όσο πηγαίνουμε στα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι το κομμάτι του φαγητού έχει αρχίσει και έχει περισσότερο ενεργό ρόλο στην παρουσίαση του πακέτου που παρουσιάζουμε για τη διαφήμιση της περιοχής μας, για τη διαφήμιση της Κρήτης. Ειδικά στα ξενοδοχεία βλέπετε ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, γίνονται ειδικά στα πεντάστερα προσκλήσεις συγκεκριμένων σεφ, γίνονται μονίμως δράσεις οι οποίες αποδίδουν και οι οποίες σιγά σιγά θα δώσουν τους καρπούς ακόμα περισσότερους από ό,τι έχουμε σήμερα. Αναφέρθηκα στο ρόλο και αναφερθήκατε και σχολιάσατε το ρόλο των ξενοδόχων. Να πάμε λίγο και στη συνεργασία που θα πρέπει να έχει ο πρωτογενής τομέας με τους επιχειρηματίες. Αυτή καλή σχέση με τα αποτελέσματα, βέβαια, τα οποία προκύπτουν να είναι σε πολλές περιπτώσεις τα επιθυμητά. Μα το ένα είναι συνυφασμένο με το άλλο. Δεν θα μπορούσε να έχει καλή κριτική κουζίνα αν δεν είχαμε τα τοπικά προϊόντα. Και θα ήθελα να σας πω ότι, επειδή ακούμε πολλές φορές τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέως με τον τουρισμό, αυτό συμβαίνει. Μπορεί να μην διαφημίζεται όσο θα έπρεπε, αλλά συμβαίνει. Και συμβαίνει γιατί όταν θες να παρουσιάσεις ένα καλό προϊόν, θες μια καλή πρώτη ύλη. Και την πρώτη ύλη την παίρνεις εδώ από την πατρίδα μας, την παίρνεις από τη γειτονιά σου. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο κλίμα το οποίο διαμορφώνεται. Δεν μπορώ να σας ρωτήσω, με φόντο την τουριστική περίοδο για το 2023, πού βρισκόμαστε? Τι προκύπτει μέσα από τις τουριστικές εκθέσεις με την παρουσία της περιφέρειας Κρήτης? Πρέπει να το τονίσουμε. Χθες συνδεθήκαμε με Ελσίνκη, τις προάλλες με Ουτρέχτη. Να προκύπτουν ξεχωριστά συμπεράσματα. Η δική σας εικόνα ποια είναι? Η περιφέρεια Κρήτης εδώ και πολλά χρόνια έχει μπει στο σωστό δρόμο και παρουσιάζει τον brand name Κρήτη.
είναι σε σχέση με αυτά που λέγαμε και πριν, σε σχέση με το πώς το TripAdvisor που δείχνει πώς μας βλέπουν οι ξένοι, μας αντιμετωπίζει σαν Κρήτη και όχι σαν κάθε κομμάτι της Κρήτης χωριστά. Τώρα, ας έρθουμε στο 23. Το 23 είναι μια χρονιά που ενώ δείχνει, έχει καλές προοπτικές, υπάρχει ροή κρατήσεων, υπάρχει ενδιαφέρον, το βλέπουμε όλοι, αλλά πιστεύω ότι πάλι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό κρατήσεων το οποίο θα είναι last minute. Γιατί η αβεβαιότητα η οποία υπάρχει σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, λίγο με το ενεργειακό, λίγο με την Ουκρανία που το θέμα δεν έχει τελειώσει ακόμα, λίγο με το πώς βλέπουν το άμεσο μέλλον τους ο κάθε πολίτης στη χώρα του, θα μας αναγκάσει πάλι να περιμένουμε last minute κρατήσεις, οι οποίες βέβαια η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πάνε πάρα πάρα πολύ καλά. Κρατήσεις τελευταία στιγμή συνήθως προχωρούν σε αυτή τη μορφή των κρατήσεων τουρίστες, επισκέπτες που έχουν υψηλή αγοραστική δύναμη. Ξέρετε, παλιότερα η κρατήση τελευταία στιγμή ήταν για να προλάβει ο πελάτης τη φτηνή τιμή. Τα τελευταία χρόνια μετά τον κορονοϊό έχει αλλάξει, γιατί ο πελάτης είναι η στιγμή που αποφασίζει ότι τώρα είναι η ώρα να πάω διακοπές. Γι' αυτό και δεν έχουν και τις τρελές εκπτώσεις που υπήρχαν παλιότερα. Έτσι, είναι τελείως διαφορετική η λογική του last minute τώρα από ότι είναι η λογική του last minute πριν τον κορονοϊό, εν πάση περιπτώσει. Αναφερθήκαμε λίγο στην πολιτική της περιφέρειας Κρήτης, στο κομμάτι της εξωστρέφειας και το πώς πρέπει να διαφημίσουμε αυτό το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Βλέπουμε ότι η περιφέρεια έχει στρέψει το βλέμμα σε σκανδιναβικές αγορές. Αγορές που στηρίζουν διαχρονικά τη δυτική Κρήτη. Πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Κερδισμένη μπορεί να βγει μια περιοχή, για παράδειγμα, όπως η Ιεράπετρα, η Σιτία, ο Άγιος Νικόλας από αυτή την αγορά. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η κάθε χώρα έχει την προοπτική και τη λογική της. Το ότι έγινε μια προσπάθεια στις σκανδιναβικές αγορές, καταρχήν φέτος υπάρχει πάλι μια δειλή κίνηση στην Ανατολική Κρήτη με ένα τσάρτερ το οποίο θα έρχεται από Δανία και θα κάθεται στο αεροδρόμιο Σιτίας. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι πριν από 3 χρόνια υπήρχαν αρκετές πτήσεις από τη Σκανδιναβία στο αεροδρόμιο Σιτίας κατ' επέκταση στην Ανατολική Κρήτη, περισσότερο Σιτία και Ιεράπετρα, λιγότερο Άγιο Νικόλαο, αλλά υπάρχουν και πτήσεις βεβαίως στο Ηράκλειο. Όλες οι αγορές ενδιαφέρουν την περιφέρεια και καλά κάνει και νομίζω ότι έχουμε προοπτικές για όλες τις αγορές. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βαρδάκη. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.